Όπως είπαμε στον Αθανάσιο Δρούγο, διεθνολόγο και στατικό αναλυτή. Σας χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι από την Λευκοσία. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ελάτε να δούμε τη δική σας ανάλυση. Πού πάνε τα πράγματα. Κάτι να ξεκινήσουμε τα πειραματικά. Μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας και εντός των προσεχών ιδιωτικών της Γαλλίας, έχουν αρχίσει διευρυμένες αλληλεγγύες πυραυλικές επιθέσεις από πυράβλους που τους λένε μεγάλης ακτίνας, δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι αυσίμοι μεσαίου βεληνικούς. Είναι 300 χιλιόμετρα, 325 οι Αμερικανικοί, κάπου 250-260 είναι τα Storm Shadow, τα Βρετανικά. Και τα ίδια είναι περίπου τα Γαλλικά σε λίγες ημέρες. Τώρα οι επιθέσεις κυρίως από πλευράς της Ουκρανίας γίνονται σε μεγάλες αποθήκες οπλισμού, πυρομαχικών και συγκεντρώσει στρατευμάτων στις περιοχές κυρίως του Κούρσκ, μια περιφέρεια, στην περιοχή του Κρασνοντάρ, έναντι Μαριούπολης, ξέρεις, εκεί που γινόταν και τα περίφημα προ δύο χρόνων γεγονότα, και βεβαίως και σε περιοχές του Ντονμπάς, όπου έχει μια αργή αλλά σταθερή προώθηση η ρωσική προέλαση. Να το πούμε αυτό. Πολλές απώλειες των Ρώσων, αλλά αργή αλλά σταθερή προέλαση σε κάποια χωριά τα οποία στον Ντονέτσκ τα ελέγχουν πλέον οι Ρώσοι, αφού τα είχαν πάρει πριν από δύο χρόνια οι Ουκρανοί. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή, και όπως αποκαλύπτω, το λέω εκ των προτέρων και σε εσάς, την Κυριακή στον Ελεύθερο Τύπο, στην εφημερίδα, περίπου οι Αμερικανοί έχουν δώσει γύρω στους 170 με 200 πυράβλους συνολικά τύπου ATACMS. Οι Βρετανοί δεν είναι ακριβώς σίγουρο, είναι και μυστήριοι οι Βρετανοί, δεν δίνουν και λεπτομέρειες, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι πάνω από 100 πυράβλους Storm Shadow. Άρα έχει ένα πακέτο, να το πω έτσι, κάτια μου, η Ουκρανία για να χρησιμοποιήσει εναντίον συσσωρεύσεων στρατευμάτων ή νομπόριο-κορεατικών ή ρωσικών ή αποθηκών όπλων πυρομαχικών υπολογίσιμο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι μπορεί να έρθουν και αν θα τους δώσουν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί κατά τη διάρκεια των επόμενων 59 ημερών της Προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Ο αριθμός που μας είπατε είναι προς χρήση αυτά. Είναι έτοιμα. Είναι προς χρήση, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι με τις νάρκες που είχε το ρεπορτάζ το δικό σας. Επειδή ξέρω από τη Ρουμανία, πολύ πρόσφατα μπορώ να σου πω, ότι ας πούμε νάρκες κατά προσωπικού, που βέβαια οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι δεν έχουν υπογράψει συνθήκη της Οτάβα του 1998 που καταργεί αυτές τις νάρκες και τις θεωρεί όπλα τα οποία είναι επικίνδυνα και πρέπει να καταστραφούν ή πρέπει να αποσυρθούν ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, οι Αμερικανοί, η Ουκρανία, η Ρωσία, η Κίνα δεν δέχονται τη συνθήκη της Οτάβα, γι' αυτό και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν τιμηθεί και με βραβείο Νόμπελ έχουν ζητήσει να μην το κάνουν αυτό οι Αμερικανοί. Αλλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι από τη Ρουμανία περνάνε δεκάδες χιλιάδες νάρκες, οι οποίες επειδή αυτή υπάρχει αυτό το προβάδισμα του ρωσικού στρατού στο Ντόνετσκ, θα τις αναπτύξουν οι Ουκρανοί με τη βοήθεια προφανώς και των Αμερικανών. Δεν το συζητώ στη συγκεκριμένη περιοχή. Βέβαια, αυτές οι νάρκες θα κόψουν προέλαση των Ρώσων, θα προκαλέσουν απώλειες, αλλά ήδη οι Ρώσοι έχουν πολλές απώλειες σε στρατό. Οι Ουκρανοί έχουν απώλειες σε άμαχο πληθυσμό. Πάει διαφορά. Οι Ρώσοι δεν έχουν πρόβλημα στρατού γιατί έχουν αυξημένο αριθμό. Οι Ουκρανοί έχουν πρόβλημα δημογραφικό και στελέχωσης και έχουν μικρότερο στρατό, γι' αυτό και δεν μπορούν να τα βγάλουν σε κάποια σημεία τοπικά, το τονίζω αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο είναι αυστηρή αντίθεση. Έτσι δεν είναι πόλεμοι όμως, κύριε Δρούγου, διότι είναι αυτοί που επιτίθενται και επιτιθέμενοι. Έτσι. Βέβαια, η Ρωσία είναι υπεύθυνη για αυτά. Γιατί ο Πούτιν έχει διεξάγει εδώ εσωτερικά. Απλά λέω, επειδή συζητάμε και για αντίπεινα και έκανε λόγο να μην βάλουν τα συναισθήματα κλπ. Ο κύριος Ζελένσκι χθες και σήμερα πληροφορούμαστε. Πληροφόρησε βεβαίως η ίδια η Ουκρανική αεροπορία ότι ξεκίνησαν οι διπυρωτικοί βαλιστικοί πύραυλοι από την Ρωσία. Αυτό είναι, θα σου δώσω πληροφορία που ξέρω πριν συνδεθούμε κανένα τέταρτο. Κάτια μου που λέει το εξής, ότι από την περιοχή της Κασπίας θάλασσας, την περιοχή Αστραχάν, από εκεί περνάνε, υπόψη παρένθεση τώρα αυτό, περνάνε τα ντρόουν στα Ιρανικά που φεύγουν από το Ιράν, από λιμάνια του Ιράν μέσω πλοίων και πηγαίνουν και ενισχύουν τη Ρωσία στο Αστραχάν. Από την περιοχή του Αστραχάν που είναι από τα μεγαλύτερα μαζί με το Πλετσέσκ πεδία βολής, έφυγε πύραυλος πιθανότατα ΕΡΑΣ-26, λέγεται, ο οποίος. Σύμφωνα με διάφορα στοιχεία, ουκρανικά τώρα έτσι, λέει ότι έπεσε κοντά στον Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία. Μέχρι στιγμής όμως υπάρχει μια σιωπή. Η Μέρα Ζαχάροβα δεν έχει πει τίποτα, δεν ξέρω αν θα πει το απόγευμα, δεν μπορώ να το πω. Και βεβαίως δεν έχουμε και εικόνα πέραν του Ουκρανικού Γενικού Επιτελείου που ανέφερε και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ότι υπήρξε τέτοια βολή. Βέβαια, διπυρωτικός πύραυλος σημαίνει πολλά, έτσι, 5.900 χιλιόμετρα, 6.000-6.500 κάπου εκεί τώρα, συμπλήν τώρα, δεν μπορεί να είμαι ακριβής, αλλά το θέμα είναι ότι είναι υπολογίσιμο. Επίσης χρησιμοποιούνται και άλλες βόμβες από τους Ρώσους,
Και βέβαια, κάτι αναλυθεί υπόψη σοβαρά το θέμα των Βορειοκορεατών. Πληροφορίες που έχω σήμερα από μετεωρολόγο τη διαφορά τη ώρα, γιατί είναι μπροστά 9-10 ώρες στη Σεούλ, ναι, φέρνουν αυτή τη στιγμή του Βορειοκορεάτες με βάση το νοτιοκορεατικό, την νοτιοκορεατική ανάλυση, ναι, και εκτιμήσει ότι έχουν αυξηθεί. Δηλαδή δεν είναι κάπου 10.500 Βορειοκορεάτες, αλλά είναι, ξέρεις, και πολλοί άλλοι οι οποίοι έρχονται και ο Πούτιν ποντάρει σε αυτούς, γιατί να το πω σε απλά ελληνικά και δεν είναι σωστό, αλλά είναι εύκολο κρέας για τα πυροβόλα των Ουκρανών. Άρα και αυτό να το προσέξουμε πάρα πολύ. Τώρα, σε περίπτωση οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν, και χθες το βράδυ είδα ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ από τις Φιλιππίνες και από το Λάος που είναι στην Άπο Ανατολή, είπε νέο πακέτο, στο οποίο έχει αυξηθεί πολλά πυρομαχικά και πυραυλικά συστήματα. Δεν είμαι σίγουρος αν ο Τραμπ θα τα σταματήσει αυτά αμέσως που λένε. Είμαι καθόλου σίγουρος, κάτια μου, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν μιλάει καθόλου ο ίδιος. Σαν εκλεγμένος πρόεδρος εκ νέου, δεν έχει πει τίποτα για τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μην ξεχνάμε ότι οι πρόεδροι στην Αμερική είναι για 4 ολόκληρα χρόνια, δεν είναι για 34 ή 30 μήνες. Είναι 4 ολόκληρα χρόνια. Άρα από σήμερα μέχρι την 20η του μηνός Ιανουαρίου του 2025, ο Biden ελέγχει την κατάσταση από πάση πλευράς και προφανώς εφαρμόζει τη στρατιωτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία. Μάλιστα. Τώρα όμως η συνέχεια ποια ενδέχεται να είναι, έτσι, η κλιμάκωση μέχρι πού μπορεί να πάει, πώς μπορεί να προκύψει από κλιμάκωση με αυτά τα δεδομένα που μόλις τώρα αναλύσαμε, κύριε Δρούγο? Ναι, αυτό είναι κρίσιμο ερώτημα τώρα. Θα σου πω το εξής, δύο στοιχεία θα δώσω. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή, τίποτα πυρηνικό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορεί να έχει, αν το πούμε τώρα στα ελληνικά προς τον εαυτό, επικαιροποίηση, update, ξέρω εγώ, το δόγμα, όπως λέγεται, το πυρηνικό, το οποίο από το 2020 ερχώς ο Πούτιν κάνει updating, κάνει επικαιροποίηση. Και βεβαίως λέει, για παράδειγμα, το γνωστό, ότι μια χώρα η οποία επικίθεται στη Ρωσία με συμβατικά όπλα, αλλά έχει σε απλά ελληνικά την πλάτη η πυρηνική δύναμη, δηλαδή η Ουκρανία, α προφανώς έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ, αυτό σημαίνει ότι είναι εχθρική ενέργεια και μπορεί να κάνουμε χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Αυτό το έλεγε το δόγμα του. Δηλαδή και στις διαδοχικές, θα λέει κανείς, θέσεις. Άρα δεν βλέπω αυτή τη στιγμή, το τονίζω, κάποια πυρηνική ενέργεια. Αλλά οπωσδήποτε αυτή είναι η κλιμάκωση πυραυλική εκατέρωθεν, και βεβαίως η Ζαχάροβα χθες το βράδυ που υπήρχαν απώλειες από τα χτυπήματα τα ουκρανικά και στο Κρασνοντάρ και στο Κούρσκ και στο Μπριάνσκ πριν από τρεις ημέρες. Υπήρξαν απώλειες, δεν είπε πόσοι, γιατί το πέφτουν πύραυλοι τώρα σε περιοχές υπερευαίσθητες από πλευράς παρουσίας στρατιωτών και πυρομαχικών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία έχω, η Ρωσία θα κινηθεί υβριδικά. Και σήμερα στον ελεύθερο τύπο το σημερινό, η λέξη υβριδικά εννοώ αυτή είναι πολλά πράγματα. Ενώ αυτή τη στιγμή σαμποτάζ στη Δύση, ενώ αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται με τα καλώδια στην Βαλτική, έτσι, και χθες ήμουν σε μια κοινωνική εκδήλωση αραβικής χώρας και το συζητούσα με διπλωμάτες από τις Βαλτικές χώρες, ενώ η Εστονία, η Λιθουανία κλπ. Επίσης, αυτή τη στιγμή να δούμε πιθανόν δολοφονίες. Μην ξεχνάμε ότι πριν από 1,5 μήνα προσπάθησε η Ρωσία να σκοτώσει τον επικεφαλής της κορυφαίας γερμανικής στρατιωτικής πολεμικής εταιρείας, της Raimondan, ενέργεια την οποία την τελευταία στιγμή η CIA την πρόλαβε. Επίσης, ας μην ενδέχεται να έχουμε, ας πούμε, κινήσεις στη Βαλτική του στόλου της Ρωσίας, σε κάποιες άλλες περιοχές. Όλα επί του πεδίου, έτσι, κύριε Δρουγό. Σαν και αυτό που ανέφερε ο Ζελένσκι στο δεύτερο που δείξατε, ήταν σημαντικό, γιατί πρέπει να προσέχετε, λέει, ότι χθες είχε κυκλοφορήσει μια εικόνα ότι θα βομβαρδιστεί το Κίεβο ολοσχερός. Αυτό ήταν τελικά προπαγάνδα των Ρώσων, δεν έγινε τέτοια ενέργεια. Ναι, αλλά έκλεισαν πρεσβείες της ελληνικής συμπεριλαμβανομένης, κύριε Δρουγό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά που λέμε και συζητάμε τώρα είναι επί του πεδίου. Διπλωματικά δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το διάστημα. Ναι, διπλωματικά δεν υπάρχει. Σωστό. Διπλωματικά δεν υπάρχει τίποτα. Δεν περιμένει για κανένα. Ας πούμε, και από τις δόσεις που είδα του κυρίου Μπλίνκεν και του Μπάιντεν στο Ρίο, στη σύνοδο της G20 με το τέλος της βραζιλιανικής προεδρίας της G20, ένα. Δεύτερον, αυτή είναι, θα σου πω κάτι και κάτι άλλο. Νομίζω αυτός ο Ερντογάν έχει αρχίσει να γίνει του κουραστικός με το να παραπληροφορεί και να παίρνει και να κάνει κόπη τις ιδέες άλλων. Δηλαδή το σχέδιο της Τουρκίας για την Ουκρανία δεν μπορεί να το κάνει αυτό η Ουκρανία, μα τι είναι δυνατόν οι κατεχόμενες περιοχές τώρα, και τη στιγμή που εμείς έχουμε και την εμπειρία κατεχόμενων περιοχών δυστυχώς στην Κύπρο επί 50 χρόνια, είναι δυνατόν τώρα κατεχόμενες περιοχές να πούμε σταματάμε εδώ και τέρμα και ότι δεν θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ? Ποιος το λέει αυτό, επειδή το λέει ο Ερντογάν? Και αυτά πώς τα λέει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών μέσα στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ? Εγώ προχθές μέσα από το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ, που το παρακολούθησα με ειδικές πληροφορίες, αυτή είναι μόνο ο Ερντογάν έλεγε κάτι τέτοιες ασυναρτησίες. Δεν μπορεί να απαιτεί η Ουκρανία να χάνει τόσο το 20% του εδάφους της. Αν είναι δυνατόν. Άρα συνεπώς αντιλαμβάνεσαι ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση, τα συμπεράσματα
κύματα μου θα συνεχιστεί, θα κλιμακωθεί πυραυλικά, θα υπάρξουν υβριδικές επιχειρήσεις, θα έχουμε αυτή τη στιγμή απόλυση ιδιαίτερα Ρώσων στρατιωτών και βολιοκορεατών και αμάχων Ουκρανών, έτσι, γιατί είναι οι πιο χαλαρές οι μονάδες των Ουκρανών. Και μη φανταστεί κανείς ότι ερχόμενος ο Τραμπ θα υπάρξει ειρήνη. Εγώ το έχω αποκλείσει αυτό. Είναι, οι ΗΠΑ έχουν σαφέστατη πολιτική σε κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν μπορούν τώρα να παραδώσουν ούτε το Ισραήλ ούτε την Ουκρανία στους αντιπάλους τους. Άρα προφανώς θα τους στηρίξουν μέχρι εκεί που πάει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρούγο. Σας χαιρετώ. Εγώ, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.